Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα. Εμείς το ετοιμάζουμε από χθες το βίντεο όμως. Καλά. Δίπλα έχουμε τον αδερφό, τον μπρο, τον Μπάμπη. Γεια χαρά. Μπάμπης Δεστούνης κι αυτός. Και σήμερα του έλεγα, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, για να ανεβάσουμε αύριο κάτι. Γιατί πρέπει κάτι να ανεβάσουμε. Πάντα ανεβάζουμε κάτι Τετάρτη και πάντα ανεβάζουμε κάτι Κυριακή. Είτε αυτό είναι αφιέρωμα, είτε αυτό είναι δεκάδα τέλος πάντων. Οι αναφορές στο παρελθόν ή στο μέλλον κτλ. Κτλ. Ή μια κουβέντα μαζί με τον Μίτσο που, άμα έρθει ποτέ, αυτός έχει γίνει κουβανός τώρα, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να εγκληματιστεί με τίποτα το παλικάρι μας. Ο άλλος όμως γιατί δεν μπορεί να εγκληματιστεί με τίποτα. Ο άλλος δεν μπορεί να εγκληματιστεί λόγω του ότι. Τώρα δεν θέλω να αναλύσω εδώ αυτό. Δεν ξέρω το. Άστο. Είναι σαν το Ζήκο ένα πράγμα, μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και του λέω. Τι θες να κάνουμε, playthrough, μου λέει, εγώ δεν είμαι για κουβέντα. Δεκτών, του λέω. Τι θα παίξουμε, βάλε κάτι, μου λέει, από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μπάμπης είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν πολύ τα ρετρό παιχνίδια, τα παλιά παιχνίδια. Ρετρολάγνους. Κοίτα, εσύ έχεις κολλήσει και με παιχνίδια συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν σε ρωτήσουν και σου πούνε, παίζουν 10 παιχνίδια, θα πεις αμέσως. Castlevania, Abe, τι άλλο. Και Metal Gear. Metal Gear και ένα από τα αγαπημένα του. Blood Omen, ό,τι θες. Blood Omen, ναι. Αλλά ένα από τα αγαπημένα του είναι αυτό εδώ. Το Quake 4. Όχι το Quake 4 αποκλειστικά, το franchise Quake. Και ιδιαίτερα το 2. Ιδιαίτερα το 2. Το οποίο το έπαιξε στο PlayStation το πρώτο που είχε βγει. Στο PlayStation 1 το έχεις παίξει. Το πρώτο δεν το έχω πει ποτέ, μου φαίνεται. Όχι το πρώτο, το 2 λέω, το παίξει στο PlayStation 1. Ναι. Sorry, με συγχωρείς. Το 1 υπήρχε και στο PlayStation 1, απλά δεν έτυχε να το παίξουμε εμείς. Μας ξέφυγε. Λοιπόν, και εδώ του είπα να δούμε αυτό το Quake 4 γιατί του λέω πήγαινε διαλέξω ό,τι γουστάρεις. Και μου λέει τι να βάλω, 360 μου κάνει, θα δούμε. Ωραία. Και πάει, κοιτάει και το μάτι του πέφτει σε αυτό. Που παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω και θυμόμουν ότι το είχα αυτό. Αυτά που λες να διαλέξουν τέτοιο, sorry. Τι. Να κάνουμε playroom, που θέλει αυτό το βιντεάκι, ρε, που θέλουν τα παιδιά. Α, game room tour. Tour. Game room tour. Room tour, ναι. 2018. Λες και κάναμε το 2017. Μπας περιπτώσει. Και έπεσε το μάτι του πάνω στο κουέ και του λέω: ωραία, βάλουμε αυτό να το δούμε. Το έχεις δει ποτέ? Όχι. Όχι. Λοιπόν, εγώ να σας πω και τη δικιά μου ιστορία με αυτό τι συμβαίνει πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν το έχεις τερματίσει αυτό. Το έχω τερματίσει, ναι. Άκου να δεις πώς τι συνέβη με αυτό. Να πω ότι όταν το είδα σε κονσόλα, κυκλοφόρησε πολύ αργότερα από ό,τι είχε κυκλοφορήσει στο PC. Όταν είχε κυκλοφορήσει στο PC, επειδή εγώ δεν είχα καλό PC να τα σηκώσει τα τότε γραφικά αυτού του παιχνιδιού. Γενικώς δεν είχα PC. Ποτέ δεν είχα καλό, αλλά με κάτι λάπτο την έβγαζα. Γενικότερα ναι, εντάξει. Τελευταία 13 χρόνια έχουμε. Τελευταία 10 χρόνια το έχεις αυτό εδώ πέρα. Ναι, τελευταία 10 χρόνια. Και 5 χρόνια εγώ το άλλο που το. Και. Μου τυχαία. Ναι, και τι γινόταν τώρα. Πήγαινε σε ίντερνετ καφέ, το είχε μέσα αυτό εγκατεστημένο τύπο στο ίντερνετ καφέ και προσπαθούσα να τερματίσω στο έτσι. Αλλά όλο μου χάνει τα δεδομένα ο τύπο και το ξαναξεκίναγα από την αρχή, βάλαγα ένα τετράωρο σερί. Πάλι τα ίδια, δεν μπορούσα να παίξω. Άλλο πόσο να παίξει. 4 ώρες σερί είναι μεγάλο παιχνιδάκι, είναι γύρω σε. Του έχει δει που βγαίνουν από την 8 με 10 ώρες. Ναι, αφού και εγώ έτσι έμεινα. Έβλεπα λάμψεις μετά. Και τελικά το παράτησα στην ιδέα στο να το τερματίσω. Το παράτησα. Οπότε αργότερα παίρνοντα 360, το βλέπω στα ράφια μιανού καταστήματος. Μεταχειρισμένο ήταν και λέω: ω Θεέ, τι καλό μου έκανε. Το τσίπεσα και εγώ λοιπόν, το έβαλα στην κονσόλα, ο Μπάμπης έλειπε σεζόν, το ρίμαξα όπως είναι δυνατόν. Και πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Εσύ δεν έχεις δει τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Όχι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τώρα, αν ακούγεται κάποιος θόρυβος είναι από το 360. Έχω το παλιό εγώ το FAT και κάνει ένα θόρυβο λες και θα σηκωθεί αεροπλάνο. Σαν το στιέρα. Να αφήσω την εισαγωγή, να τη δούμε. Άσε λίγο εισαγωγή. Κοίτα εδώ αυτός εδώ, ας πούμε για παράδειγμα. Τώρα. Μισός είναι. Τι έχει πάθει. Έχει γίνει πόλεμος, τώρα διγαλαξιακός και έτσι ξέρω εγώ. Τι έγινε. Για εκείνη την εποχή τα γραφικά είναι πολύ καλά. Να, κι άλλος. Ναι. Έχει γίνει αερομαχία εκεί στο διάστημα, ρε παιδί μου. Το άλλο το παιχνίδι που έπαιζες στο. Ποιο λες. Βασιλικό και τρομακτικό έγινε. Τρομακτικό, εντάξει. Το Dead Space λες, Θα ήθελες και αυτό. Είχε αυτό. Καλά, γραφικάρες είχε, εντάξει, δεν ναι. Αλλά είχε... γιατί δεν είχε ανθρώπους πολλούς. Καλά, να βλέπεις δηλαδή άνθρωπο, έβλεπες πανοπλία
έβλεπε και το περιβάλλον το οποίο ήταν σαν το διαστημόπλαιο, ρε παιδί μου. Και στο μάτι σου έπεφτε ωραία. Είχαν κάνει και ωραίες φωτοσκιάσεις. Όχι, εμένα μου άρεσε, μου λες, σου λέει, ήταν τρομακτικό. Ναι. Και τρομακτικό και τα πάντα όλα ήταν. Στον Άρη είναι που σχεδάει. Ναι, δεν είναι στη γη ακριβώς. Σε άλλο πλανήτη. Έχουν στήσει... Πανηγύρι έχουν στήσει. Πανηγύρι γίνεται. Έχει ωραίο λόρο όμως, ωραία υπόθεση. Ποια είναι η υπόθεση? Δηλαδή η εξωγήινη τώρα ας πούμε, σου δείχνει πώς φτιάχνουν στρατιώτες εδώ. Mm-hmm. Άνθρωπους παίρνουν και τους κάνουν... τα αλλάζουν όλα επάνω, τους κόβουν χέρια, πόδια. Έχει μια τέτοια φάση. Σαν τέτοιο, σαν... πώς θέλουν τα λόγω, μπορείτε με άνθρωπο. Ε. Ναι. Α, αυτό το θυμάσαι, αυτό δεν ήταν ο τελικός αρχηγός στο 2. Ναι. Σαν cyborg δηλαδή τους κάνουν. Ναι. Προς τα πόρη πρέπει να πάω, ναι. Να μιλήσω με αυτό, ναι. 58% έχω μονό. Δεν ανοίγουν την γκρουπ που θέλανε ο σκουάρ. Το σεντούκι εκεί δεν ανοίγει. Που ήταν δίπλα του ή δεν χρησιμοποιήσει τίποτα. Όχι, δεν χρησιμοποιήσει. Αμέντικ. Και στο 2 δεν τις είχε έτσι τις πόρτες αυτές, περίεργες. Αυτό τώρα φορτώνει, φορτώνει αργά. Κλασικό σουτεράκι. Ναι. Δεν σου θυμίζει ο χειρισμός του, να ξέρεις ότι είναι ίδιος με τον Wolfenstein, το κουμπί που βγήκε. Α, ο δικός μας. Πάρα λίγο. Εδώ μεταξύ έχει άπειρες σφαίρες αυτό που έχω το πιστολάκι εδώ. Μέχρι να πάρω το καλό. Πάντως μόνο το 2 είχα, μου άρεσε πολύ. Και αυτό θα σ' αρέσει. Δηλαδή άμα κάτσεις και παίξεις και ασχοληθείς, θα σ' αρέσει και αυτό. Δεν ασχολήθηκα και γενικώς με τέτοια παιχνίδια δεν ασχολήθηκα γιατί δεν ξέρω, χειρισμός δεν με βολεύει, πώς τον κάνω. Ναι, είναι λίγο πιο γρήγορα από τα παλιά. Καλά, και το 2 πώς έχει βολέψει, ρε φίλε, και αυτό τότε... Αυτό δεν πάω, γιατί έχουμε να το παίξω δηλαδή... πάνω από 10 χρόνια κιόλας. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι και στο PlayStation 1, δηλαδή άμα έβαζες το χειρισμό σε σχέση με το PC, πάντα ήταν ανώτερο το PC στο να χειρίζεσαι τέτοια παιχνίδια. Mm-hmm. Ποντίκι, πληκτρολόγιο, πολύ πιο άνεση. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποτέ έτσι, έστω και για πλάκα, δηλαδή μου είσαι κάποιο φίλο να το δοκιμάσεις. Ωραία. Παίρνεις όπλα. Κλασικά όπλα έχει μέσα. Ναι. Τα θυμάμαι. Έχει μια δόση του παλιού με το δίδυο. Με το παλιό είναι το έχουν κάνει σε νέα έκδοση. Μπεις και το παίζεις. Ναι. Σε νέα έκδοση. Τέλος πάντων. Και αυτό παλιό είναι τώρα πια. Καλά, ναι. Και μην νομίζεις τώρα με το μοχλό, ας πούμε, αυτό το παίζαμε με ποντίκι, ήμουν άψογος. Με μοχλό. Δηλαδή τώρα δυσκολεύομαι. Αυτό ο μοχλός. Δεν είναι καλύτερο με το ποντίκι να παίζει τέτοια παιχνίδια. Ναι. Ναι. Ποντίκι πατά, φτιάχνει. Κάνει. Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τα ευχαριστίες. Εδώ πρέπει να γυρνά. Είναι επειδή γυρνά στην κάμερα, γι' αυτό με εκνευρίζει. Με το λέω είναι μονοκόμμα, δεν έχει τόσο εξελιχθεί τόσο πολύ. Α, κατάλαβα, ναι, τώρα κατάλαβα πώς το λες. Ήταν τη παλιά, πολύ παλιά. Δηλαδή σαν το. Πώς να το πούμε τώρα. Γιατί έχεις παίξει ένα, θυμάμαι, το Duke Nukem. Ναι. Που πάει μονοκόμματα, δεν χρειάζεται να γυρνάς εσύ. Εδώ, άμα χάσετε, ναι, ναι, είδες, τι είπατε σε με τον εαυτό. Βγήκε όμως πούστηκα. Ρίχτω. Με το από πάνω αλλάζει όπλα. Ιατρικά δεν έχει πολλά. Έχει 37% είμαι τώρα, για να πάω 100%. Λογικά κάτι θα πρόσωπο, δεν βρίσκει συνέχεια. Α, εκεί πέρα πρέπει να φορτώνει. Με αυτό σκύβει. Δεν θυμάμαι και μου ποιο τρέχει. Αλλά δεν νομίζω να τρέχει παραπάνω. Γρήγορα είναι το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Δεν βλέπω, άνοιγε εδώ. Πώς την έφαγε αυτός έτσι. Α, είναι εκεί πέρα που με περιμένει. Βλέπεις όμως ότι ξεκινάει, το ψάχνω με τη μία. Δεν έχει μάνα μου καλέ. Ναι. Όταν κολλάει η οθόνη λίγο να ξέρεις ότι ψηλό. Φορτώνει δηλαδή, το σώζει το παιχνίδι. Αυτό είναι και ο λίγος που αργεί. Μετά και ένα λάθο. Δεν έχουμε τίποτα καινούργια παιχνίδια. Όχι, τίποτα. Φορτώνει. Βλέπει ότι έχει και ένα. Πότε, από πότε το έχει αυτό εκεί. Έχει αρκετό frame. Από πότε το έχει το 360. Από
Το 360 το έχω. Το έχω τουλάχιστον 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Έχει εξελιχθεί το θέμα. 7-8 χρόνια το έχω σίγουρα. Με τα καινούργια παιχνίδια. Και με το που πήρα το. Δηλαδή, πρώτη φάση που πήρα το Xbox 360 και ψαχνόμουν να πάρω ένα παιχνίδι. Πήρα και το. Πήρα και αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι από τα πρώτα παιχνίδια που πήρα τότε στο 360. Τι θέλει τώρα αυτό. Ξέρω τι θέλει. Να σκέφτεσαι το κεφάλι. Θα σου πω τα δω. Πρέπει να μιλήσω με κάποιον, λογικά ναι. Θα μπορεί να γυρίσω πίσω να κάνω ένα σώσο λίγη αυτή. Οπότε αυτή είναι βάση, κάνε μπουρδέλο η εξωγένεια. Ναι. Τώρα εδώ θα βγαίνει συνέχεια μέχρι να πάω να σώσω αυτόν εκεί το γελίο. Εν τω μεταξύ κάποιοι πέτανε και πύραυλους, βλέπεις. Ναι. Και... Παλιά αυτή, ωραία. Σε δίνουνε καλά. Αυτή είναι ναι, από τους παλιούς. Αυτοί είναι άνθρωποι ας πούμε, τους οποίους τους έχουν μεταλλάξει, τους έχουν διαμορφώσει όπως θέλουν οι εξωγήινοι. Τους περάζουν και κάτι στον εγκέφαλο για να μην επιτίθονται σε αυτούς. Τα ξεχνάνε όλα. Και το θέμα είναι ότι κάνουν και το δικό μας έτσι, ναι. Αλλά δεν προλαβαίνουν να του αλλάξουν τον εγκέφαλο. Και βλέπεις μετά Cyborg να πολεμάει μαζί με τους ανθρώπους. Και δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι τι έχει συμβεί. Στην αρχή, μέχρι που την παίρνουν γαμπάρι. Ωαμα. Βγήκε δυναμικά αυτό. Τα μαλάκα, πόσο ήθελε. Δυνατός πολύ, γιατί. Είναι τέτοιο το είδος. Είναι μπουκαδόρος αυτός. Έτσι στην αρχή, βάφεις μπουκαδόρος. Να εγκληματιστείς ρε παιδί μου, κατάλαβε. Αυτή είναι η νεχτερή για αρχή. Σπάτανε και μια σταπόδι. Μου ξεφεύγει καμιά φορά, δεν έχω συνηθίσει καλά το χειριστήριο του Xbox. Τα λέγα. Μου ξεφεύγει καμιά φορά. Όχι, άμα το συνηθίσω μετά δεν μου φεύγει με τίποτα. Θα διώξω. Ναι. Οπότε πρέπει να τον πάω πίσω αυτόν μαζί μου να τον πάρω τώρα. Λογικά. Θα ακολουθάει. Απλά κοιτάω τώρα μήπως έχει κανένα. Ιατρικό. Ιατρικό, όπλο καινούριο. Όχι, μου να. Γι' αυτό εδώ ψοφάει δύσκολο. Αλλά μην κοιτάς που το κάνω εγώ και φαίνεται εύκολο. Εντάξει τώρα. Ωπα, μου μπροστά βγει. Αυτός εδώ είναι βαρέο τύπο. Μέντικ είναι αυτός. Τι έγινε, θα έρθεις. Ελπίζω μόνο να μην έχουμε πρόβλημα με τον Νίκο έτσι όπως κάνει το ελικόπτερο. Άμα απογειωθεί, άστο να φύγει. Κάνε το πούστη, κόλλησα και εγώ. Είδες πώς κολοκολώνει. Είδες πώς βγήκε, αγαπούλες, σας έλειψα. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά όμως που μου βγαίνει από εκεί πέρα άλλος. Αυτό που πρέπει να τον πας τώρα. Εκεί στους άλλους που δεν βρήκαμε κάτι στα δύο τους τώρα. Α, ναι. Μωρέ, που μου λέγανε να προχωρώ από εδώ. Οπα. Α, με φτιάχνει κιόλας αυτός, είναι medic. Ωραία. Α, ανοίγει αυτός ρε μαλάκα και φεύγω. Έφυγες, αφού σε έβγαλε από εκεί πριν και έφυγες, σκώθηκες και έφυγες, γι' αυτό το είπα. Ναι. Κάνει βόλτες τόση ώρα. Ωραία. Προχωράμε. Πού πάμε. Εντάξει, ψιλοχάνομαι ρε φίλε γιατί δεν έχει χάρτη και με μπερδεύει. Αλλά δεν χρειάζεται να έχει χάρτη βέβαια. Αυτός ακόμα μιλάει εκεί κάτω και δεν έχω φύγει. Από εκεί θα πας. Έφυγα. Ωραία, πάει αυτή. Η αποστολή. Αποστολάκης. Ωραία. Ψάχνω να βρω τώρα αυτούς. Αυτούς. Ωραία. Τώρα πρέπει να βγούμε προς τα έξω λογικά. Ναι. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Κατευθείαν έτσι. Δεν έχει πει, όχι. Να γνωριστείτε καλύτερα αν τα πείτε. Στα γυάλα από το χάμο μου λίγο ψήφισα. Τώρα θέλουμε το δόκτωρα. Θέλουμε το δόκτωρα και τον θέλουμε τώρα.
Φούγκα! Τους αγούς που σκάνουν. Ναι. Κραυγές βγάζουν. Δεν σε χαρέβει λίγο να πάρω αυτά. Αυτός. Έσωσε, άρα σημαίνει ότι πάμε καλά. Γενικώς πώς σου φαίνεται, πώς το βλέπεις. Αυτό είναι δικό μας μάλλον, ανθρώπινο. Για πριν από 8 χρόνια είναι ότι πρέπει. Δεν πρέπει, αυτό λέει. Παικτικός τώρα έτσι όπως το παίζω. Εξαίρεσε ότι. Θα με κουράσει η κάμερα, εγώ σου το είπα. Θα με κουράσει η κάμερα πολύ. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή πέρα εδώ θέλω να συγκεντρώσω και αυτά για να τον πετύχω όπως τον πετυχαίνει εσύ. Το κάνει την μπάμπα, βέβαια. Όχι, απλά λέω δεν σου θυμίζει. Αυτό που θέλω να πω είναι δεν σου θυμίζει λίγο το Wolfenstein έτσι όπως το παίζουμε. Παικτικός, δηλαδή μου δεν μοιάζει. Εντάξει, θα μου πει είναι και τη ίδια εταιρεία. Τη ID. Ναι, παικτικός είναι. Τώρα που θυμάμαι το τέτοιο που κάναμε και πρόσφατα. Ναι. Μπράβο. Θυμίζει λίγο. Εντάξει, είναι τη ίδια εταιρεία. Βέβαια, η ίδια εταιρεία όταν λέμε κάνει το publishing, δεν ασχολείται καθόλου με το development. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Έχει το ίδιο τώρα... χαρακτηριστικό όπως πετάγονται οι εχθροί, ναι. Τα όπλα και αυτά. Δεν κάνει zoom. Κάνει zoom ένα υποτυπώδες zoom, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει zoom τρελό όπως έχουν τα άλλα παιχνίδια, τα υπόλοιπα. Να, τώρα μου έβαλε άλλο object. Να πάμε να σπάσουμε αυτά τα κανόνια. Ναι. Και αυτό θα κάνω. Όχι από εδώ όμως. Φύγε ρε ξεκολιά ρε. Σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Εύκολες. Καταρχήν πόσες πίστες έχει όλο αυτό. Πάλι τα ίδια. Ναι. Κοίτα πόσες πίστες έχει δεν ξέρω. Αλλά σου είπα ότι... δεν με βλέπω καλά εδώ πέρα τώρα. Στο τσακ τη λίγο σου ψηλέει. Σου είπα ότι διαρκεί γύρω στις 8 με 9 ώρες. Αλλά όπως βλέπεις είναι μικρές πίστες. Δηλαδή δεν είναι και τεράστιες πολλοί οι περιοχές που θα περάσεις. Κάθε φορά. Από αρχηγούς πώς πας, δηλαδή. Έχει και αρχηγούς, κανονικά. Αυτό κάνει έκρηξη, κάνει. Ναι, όχι, από το στυλ. Έχει αρχηγούς, αλλά έχει πάρα πολλούς. Έχει όμως κάποια βασικά πράγματα να κάνεις με αρχηγούς. Η εχθρή όμως είναι ίδια. Η εχθρή, ναι, δεν έχει ποικιλία. Δεν έχει ποικιλία. Στο μεταξύ σε κοιτάω με τις μαλακίες που λες θα χάσω. Εντάξει, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Είναι και παλιό το παιχνίδι, έτσι. Εδώ μεταξύ εδώ σου δείχνει τώρα ότι και καλά πετάει και τέτοια αυτός. Και σε κάποια φάση θα το πάρω και εγώ αυτό το όπλο. Σαν πάθεις που θέλω. Ήρθε η ώρα να παίξω σωστά τώρα γιατί μου σε κοίταγα και έχασα. Δεν άντυξε την ομορφιά μου, Ναι. Είδες που πήγα να μου τη δώσει και την έκανα. Αυτά είναι... Πετάει ακουστικό κύμα, τι πετάει. Ακουστικό κύμα. Ακουστικό, οπτικό ακουστικό. Όντως ακουστικό κύμα κάνει. Ρίχνει κάτι το μία στη γη. Τώρα θα πάρω καραμπίνα. Πού μαλάκα, κοίτα πώς μου μάθεις. Πώς μου μάθεις. Πώς σου σύμπησα. Δέκα υγεία. Πού. Yeah. Δέκα υγεία. Δέκα υγεία. Άντε ρε παιδάκι μου. Πώς μου, πώς σου σύμπησα αυτούς. Σταλμακέφαλους. Τζάρχιν. Βαζοκέφαλη. Γιατί είναι κουρεμένη γύρω-γύρω και αφήνουν μόνο ένα παπαδάκι από πάνω. Σε καπάκι είναι. Έτσι το λέει οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου. Είδες καραμπινάρα που πήρα εδώ. Ναι. Πρώτη μου στο καβούρι. Βγες να θερήσεις τώρα. Είναι ώρα σου. Κάτω. Σούβλα. Του δίνεις την πιτηρίδα. Την καράβλα. Να πάω στο medic. Βάρα ρε μαλάκα μία εσύ. Γιατρέ την ένεση. Ρε δεν είπα πολύ γιατρικά, τι κάνει. Δόκτωρ. Κάτσε. Άντε ντε. Είδες, άμα έχεις medic μαζί. Είδες γι' αυτό μετά και τα ρέδια σε κάνουν cyborg και δεν έχεις ανάγκη μετά το δόκτωρ. Ναι, γι' αυτό έχει στους στίχους έχεις δει κάτι μαλακές που έχει που δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις. Μετά όταν γίνει cyborg τα χρησιμοποιείς αυτά. Νομίζω ότι αρχεί να γίνει το όλο θέμα με το cyborg. Οπα. Πώς σου έχεις πετάξει. Δεν τον είδα. Δεν τον βγήκε από εκεί. Σαν διάολοι είναι. Ναι. Παραμορφώνουν με τα πειράματα τους. Βέβαια. Δεν τους κάνουν πειράματα. Έχουν βρει έναν τρόπο και... Ωραία. Εντάξεις. Με ρίμαξε ρε. Πάλι καλά. 73 έχεις εγώ.
100. Γέμισε. Ανέβηκε μόνο του, ρε. Άμα το προλάβεις λιγάκι και είσαι πιο επιθετικός, σου δίνει λίγο bonus. Σε μένα έρχεται η κουφάλα, τους άλλους δεν τους τεινάζει. Είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι, δεν τους επιτίθεται. Ωραία σημαντική έκανα το άλλο. Ωραία στο πάτωμα τα ρίξε. Είμαστε ελιορύχτα. Τι. Τι ήταν αυτό το τρόπο. Το... Βοήθεια χριστιανή. Όχι ρε. Θα το πατήσεις ρε καράφλα. Αυτό, η όσο σου λέει πήγαινε πάνω. Δεν το πατάγει τόση ώρα. Αυτό ήταν στην Ελλάδα του 2000. Ναι. Επειδή είπες ρίχτα, αυτό, κάθε λέξη που λες και... Το πιάσα το υπονοούμενο. Μου έρχονται διάφορα στο κεφάλι. Πες τα, βγάλε τα από μέσα σου. Μοιράσου τα. Δεν θα με καταλάβει κανείς. Όξο ρε. Έλα, μ' αυτή τη μαλακία που κάνω. Βοηθάνε κι αυτοί όμως έτσι. Βοηθάνε, όχι, ρίχνουνε. Και δεν τους ακουμπάει όμως κανείς δεν φίλε. Είπα, το παιχνίδι. Το γραμματισμένο. Να το. Δεν είσαι που σε έφυγε. Σαν χαρτόκουτο. Έχεις κάνει θράση με την καραμπίνα. Γουστάρω, τον τεινάζει πολύ όταν τον πετάει κάτω. Του φύγει η πιτηρίδα τώρα. Καιρός ήταν. Νομίζω τώρα να λαμβάνω δράση μόνο εγώ. Όχι, για να σπάσει... ανεβαίνεις απάνω αυτό το τέτοιο. Για να... σπάσει το γυαλί. Ναι, για να σπάσει το γυαλί πρέπει να κατεβάσω αυτή τη μαλακία εδώ. Αυτό. Ωραία. Κάτσε κάπου τώρα θα ανοίξει μια πόρτα. Ανοίγει όμως. Τι γυαλό θα ανοίξει. Δεν το βλέπω να ανοίξει. Α! Μου την έριξε και λες μες τα μούτρα. Μω λόκο! Τι την εμπιστικό ήταν αυτό. Λες και την έφεγες εσύ έκανες. Δεν θα ζήσεις. Φαλάκι τους πήρα. Ποιος έριχνε. Δεν ξέρω. Είναι κανείς από πίσω. Πολύ και κάποιος ήταν. Πού γίνεται της αμαλίας εδώ πέρα. Πάτε. Ορίστε. Να φτιαχτεί η ξέδρα τώρα εδώ. Δεν μπορώ κάτω τίποτα. Όχι. Όχι. Δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω ρε φίλε μια χειροβομβίδα να του ρίξω ρε φίλε, να του τρελάνω. Στο Wolfenstein έχει. Έχει ρε φίλε, δεν έχει. Δεν θυμάσαι που της είχα κάνει ντάνες εκεί πέρα στη γωνία. Α ναι, σε ένα διαδρομάκο με πω τι είχε γίνει εκεί πέρα, πανηγύρι. Ωραία, κατέβηκε αυτό. Παίρνω και κάτω. Τώρα τον ενεργοποίησε. Πάρα το Mobile One να σπάσει. Πάρα το Mobile One! Να πατήσει το γυαλί να σπάσει. Το κάψε, δεν το σπάει ακριβώς. Πάμε τώρα από εδώ ή από εκεί, περιμένω αυτούς. Όχι, έχει λίγη τώρα. Καλά. Σοφά γάμου το σπίτι σου, σοφά επιτέλους μας έχει σπάσει τα νεύρα. Άντε ντε. Πολύ γνωστικό αυτό να μην πεθαίνουμε την πλούτη. Σα σκατά τους πετάει. Αφού είναι δύναμη η καραμπίνα ρε. Α, την καραμπίνα. Τώρα εδώ θα βγουνε, να τι. Βοηθάει το κολλήνο. Δεν βοηθάει. Ναι, βοηθάει. Πολύ καλύτερα είναι. Αλλά και από δεν το χρησιμοποιήσω. Βγες πιο πίσω και ρίξω. Ανοίξει πλατφόρμα. Ναι, για να πέρασω απέναντι. Αλλιώς πώς θα πέρασω απέναντι, κύριε. Κάμε τον πελά. Κοίτα ρε που σφήνω σαν με τις μαλάκες της χάρη. Κάνε πιο γύρε. Θα έχει κάτι μαλακίες τέτοιο στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, είπαμε. Είναι παλιό, είναι του 2000. 2001, 2002. Ναι, αλλά και στο στριμώγμιο άλλο θα κάνει καθόλου να έρθει. Είναι κάπως. Εντάξει, το στριμώγμα είναι περίεργη η κατάσταση. Στριμοξίδι.
Στην πλάτη. Πω πω φίλε. Τι γίνεται τώρα, έχουν έρθει από πάνω. Ναι. Έχω γεμίσει τέτοια, ναι. Α, νόμιζα, ναι. Λέπα εφιάλτες. Τι κάνουμε τώρα, δεν ανοίγει αυτό. Δεν ανοίγει. Από εκεί που πήγες, δεξιά, ή πήγαινε θεία εδώ. Εδώ, αυτή πρέπει να σε ανοίξουν, ή όχι. Μπα. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα. Περίμενε. Από εκεί μπήκα, έτσι, από εκεί. Ωραία, από εδώ, να το άνοιξε. Exit. Ωραία. Μέχρι να μπουν όλοι. Τώρα αυτούς τους στην ομάδα θα αρχίσει να τους κάνει σιγά σιγά έναν έναν. Του κουτρούλιο γάμους μετά. Το πατάω εγώ. Δεν το έχουν πατήσει τόση ώρα. Πριν γιατί το πάτησε μόνος του. Έλα, παίρνει μουσί. Ωραία. Ωραία, τώρα θα γίνει πάλι πέσιμο. Α, κάνουμε αυτό το πέσιμο και κλείσουμε. Γιατί δεν άπαιξε το παιχνίδι σήμερα. Θα κάτσω να το δεις και μόνος σου μετά. Μετά, εντάξει. Αν το δουν και τα παιδιά τώρα, άμα τους άρεσε, ξέρω εγώ, να γράψουν εγώ τα σχόλια κτλ. Θα ανοίξει την πόρτα, τι θα γίνει. Την πόρτα! Χάνει ρεύμα! Χάνει ρεύμα, το βάλω. Τα σκοτάδια. Το φακουδάκι πώς το βλέπεις. Ναι. Κάνει δουλειά εδώ. Κοίτα εδώ. Ούτε για το χωράφι δεν κάνει. Εδώ τώρα κάτι θα πεταχτεί από πάνω. Τον άκουσες, ναι. Τι κάνει ύπουλα από πάνω. Τα θυμόμουν αυτά. Ναι, κι άλλα τώρα θα πούμε. Ωραία. Την καθάρισε. Είναι λίγο τη φλαμάρα το... Ναι. Το σύστημα εδώ. Είναι τα προβλήματα του τότε με τις σκιάσεις, με τους φωτισμούς. Καταλαβες. Αυτός πάει. Τι από ένα τέταρτο. Μα πάτε ζημιά, δηλαδή. Προλαβαίνει να πει. Ναι, ναι. Τώρα μπαίνεις εδώ. Λογικά. Όχι. Πρέπει να πάω εδώ, τις μαλάκες. Γιατρέ. Εκεί. Από εκεί ήρθες. Τι ξέρω, ρε φίλε. Όχι. Ναι, ναι. Ήρθες από εδώ. Ναι. Ναι. Και από λιθάνε και αυτά τα ζώα. Ένας να μου δείξει το δρόμο, ρε παιδιά. Από εδώ πήγα πριν, δοκίμασα. Όχι. Από εδώ δοκιμάσαι όμως, ε. Νομίζω ναι. Δεν πάει. Πώς είχε τώρα να κουμπί τίποτα. Ούτε. Ούτε. Εδώ άλλησα. Και δεξιά. Τι έχει. Τίποτα. Σκοτάδια. Ένα πεθαμένο. Κινέζο. Βρήκε τραγικό θάνατο. Λέω κάτσε ξανά πάμε από εδώ τότε. Από εδώ πας σίγουρα. Ρε φίλε μου φαίνεται ότι ήρθα από εδώ, δεν ήρθα από εδώ. Ήρθες από εδώ, ναι, αλλά... Ανάτι ρε. Συνάντησε τους Ροδίτες λέει. Έτσι δεν είπε. Τους Ροδίτες. Ξέρω εγώ Ρόντες έλεγε. Ρόντες. Συνάντησε τους Χιώτες. Τώρα μου φαίνεται... Α, αυτοί φεύγουνε, άρα καλά πάει. Σωστά ήρθα από εδώ. Ναι, εσύ πότε θα φύγεις. Τι ξέρω, δεν φεύγω. Με έφτυσες, ρε. Σιγά λίγο. Σιγά λίγο. Εδώ με το φακό, εμείς παλεύουμε. Ωραία, ξαναπάω από εδώ πάλι, τι έκανε. Πήγε. Πάω από εδώ που δεν άνοιγε πριν. Ε. Αλλά... Νάτος, αυτός μου δίνει το δρόμο. Αυτός, α, αυτός είναι. Άντε ρε, μαστρά. Άντε ρε, παιδάκι, μαστρά.
Δεν θα ρίξω δουλειά. Αύριο. Αύριο. Εδώ. Αυτό είναι αρχηγείο των κακών δηλαδή. Βλέπεις να από αυτό μετά όταν γίνει cyborg που παίρνεις ενέργεια. Των κακών. Το κακό. Δεν ανοίγει κάτι εδώ. Ούτε αυτό εδώ. Από εδώ ήρθες νομίζω. Ναι. Όχι. Δεν ήρθες. Α, τελικά δεν ήρθες. Για να βγάζει εχθρό δεν έχω έρθει. Πάνε αυτοί. Δεν βλέπω εδώ που να πηγαίνεις που κάπου. Όχι, δεν έχει τίποτα. Πώς έχει καμιά οθόνη τίποτα εδώ. Α, έχει και πάνω έναν. Πώς και μου ξέφυγε αυτός. Εντάξει. Ξηγήθηκα. Δηλαδή τι να κάνω ρε φίλε. Α, κάνει αυτός δουλειά. Τι θα κάνει. Το έβαλε βόμβα, ξέρω εγώ. Γιατί δεν φεύγει όταν έβαλε βόμβα. Για να πάει να βάλει και στο άλλο ρε, από πίσω. Λογικά θα ανοίγει και αυτό τώρα εδώ. Οπα. Του βαράς και έρχεται, συνεχίζει. Ναι ρε πούς. Επιμένει. Είναι δύναμη αυτό. Βγήκε ένας από εδώ. Ναι, κάτι βγήκε. Γιατί πρώτα από εκεί ακούστηκε ένα τρουκ. Και από εκεί ένα τρακ. Οκ. Τώρα έχω στον δρόμο πάλι. Μω. Που δεν ανοίγει, άρα... Εδώ μπήκαμε πριν. Όλοι μπήκαμε μια δεκαετία φορά εκεί μέσα. Εδώ μέσα, να. Εδώ κάνει δουλειά. Έχει ρεύμα. Έτσι φαίνεται. Και τι πήγε να κάνει εδώ, αφού. Τι να ξέρω κάνει. Ήρθα να πηγαίνει. Θα πεθάνω, ρε. Πηγαίνει κι άλλο. Με βάζει και κάνω. Και τι έγινε τώρα. Της αναμαλίας. Το δόκτωρο δεν έχει μαζί να σου πεις μη έννοιες. Να συνέλθεις. Όχι. Μια μορφήνη με πάγο έστω. Μια μορφήνη με πάγο. Ναι. Αυτό δεν ανοίγει. Τι να κάνω ρε μαλίκα, κάτσε να δω. Lead. Rodis. Το ένα δεν το κάναμε. Όχι, ακόμα έχουμε εξέλιξη. Εδώ είμαστε τώρα. Νομίζω ότι είχε διάδρομο που και γι' αυτό σκάλωσε. Ω, άφησε κόσμο, ε. Τους έφαγα όλους, ξέφυγε κανείς. Όχι, εντάξει, να τους. Αυτός είναι ο Ρόντις. Αυτός σου είπα πριν. Ο Ρόντις. Ρόντις λέγεται. Ωραία, ευχαριστώ. Καλό που απάντησες. Και τώρα τι κάνω, πάω από εδώ. Ναι. Όχι. Μπήκες εκεί μέσα. Αυτός, ό,τι σου ανοίξει αυτός. Τι κάνεις δεν με λέγα. Τους την έριξε. Είτε τι έγινε με το, με το βαρέλι. Λογικά πρέπει να ανοίγει και αυτή τώρα. Όχι. Αυτός κάνει μαγιά αυτός τώρα εδώ, ρε. What up, man. Το λέτε πως είσαι ανοίγει τις χώρες έτσι. Θα το οδηγήσω μου νομίζω αυτό, ρε φίλε. Ναι. Θα το πάρω υπό τον έλεγχο μου. Κοίτα πως είναι έξω, ο πλανήτης. Εντάξει, εικόνα, στατική είναι, φίλε. Ωραία όμως, ωραία. Κάτσε, το καταστρέψαμε. Κατάλαβες τι λέει. Ωραία, πάρα λογικά φεύγω τώρα εγώ, Δεν είναι, μπήκες εκεί που λέξετε.
Ωραία. Στάπε καθαρά. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το. Την πήρατε τη δόση σας στη ρετρό πάλι και σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Να είμαι καλά εγώ. Να βλέπετε και κανένα ρετρό. Καλά τώρα δεν έχουν. Η κυκλοπαιδική μόρφωση, κύριε. Ναι, το ξέρεις εσύ ότι αυτό το είχα για το 360. Ούτε στο σπίτι δεν το ξέρεις ότι το είχα. Δεν είχα ξεχασπωμένο. Πλάκα μου κάνει. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, δεν κάνουμε και καινούργια τώρα, δεν έχουν βγει και καινούργια πολλά, ρε παιδί μου. Τώρα αναμένονται. Όσο νούπο. Αυτά από εμάς. Για τρία παιχνίδια περιμένουμε πριν πεις αυτά από εμάς. Εγώ δηλαδή περιμένω το. Πες, τι περιμένεις. Που έφτιαξε το Symphony of the Night. Το Bloodthirst. Ναι, για να μην πω κανένα. Είδε κάποιο να το πει. Του Κοτζιγκαράση. Καλά, αυτό δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα ακόμα. Όλοι στο περίμενε. Περιμένουν το. Θα βγάλει πάλι ο Κοτζίμα. Ναι, Death Stranding. Καλά, εντάξει, αυτό ξέχνα. Το 2020. Bloodborne καινούριο. Bloodborne καινούριο δεν ξέρουμε, δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό που βγάζει η From Software. Bloodborne και καινούριο. Τι, μια εικόνα είχαν βάλει. Μπορεί να είναι ιαπωνικού περιεχομένου, σαν τον Νίο. Μπορεί. Είδαμε, τα είπαμε αυτά και στο αφιέρωμα που κάναμε για τον Dark Souls. Μπορώ να πω τώρα να κλείσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είπε ότι θε να πει. Τελείωσε, ναι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αυτά από εμά. Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε με αυτό το παιχνιδάκι το Quake 4. Εγώ το διασκέδασα πάντω, μια χαρά είναι χειρισμό. Έπρεπε να το πάρει στα χέρια σου να το δει. Τι χαιρετούμε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Για χαρά.